Κυρίες και κύριοι, Κυριακή βράδυ, 11:25 και πάλι κοντά σας για να συζητήσουμε θεολογικά, φιλοσοφικά, θέματα ψυχολογίας, να δούμε την υγεία της ψυχής μας. Μιλάμε για την υγεία του σώματος, εμείς εδώ προσπαθούμε να αναλύσουμε την υγεία της ψυχής μας, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να περνάμε στην καθημερινότητά μας. Βλέπουμε και τα βιβλία της εκπομπής, τα βιβλία που προτείνουμε. Πριν δούμε τα βιβλία και περάσουμε, να μιλήσουμε με τον κύριο Ατζαγλή. Κύριε Ατζαγλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά και πάλι εδώ κοντά. Χαίρομαι που έχετε πάλι την εκπομπή, έχουμε εδώ την εκπομπή, για να συζητήσουμε για θέματα που αφορούν όχι μόνο το στομάχι, ούτε τις προοπτικές, τις οικονομικές, που και αυτές κάποιο ρόλο παίζουν βέβαια στη ζωή μας. Αλλά μιλήσουμε για πνευματικά θέματα, κύριε Φουδουλάκη, τα οποία είναι αθάνατα θέματα και οι νέοι ας τα έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, έστω και αν δεν πιστεύουν, ας πούμε. Γιατί μου λέει ένας, μου λέει, εγώ δεν πιστεύω στην αθανασία της ψυχής. Λέω, δεν πειράζει που δεν πιστεύεις. Απλώς να ξέρεις ότι όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι της γης την πιστεύανε. Ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας. Και βέβαια ο Χριστός ήρθε και μας είπε, ας πούμε, πολλά πράγματα πάνω στην αθανασία της ψυχής. Μίλησε ο Χριστός εξάλλου, κύριε Ατζαγλή, φίλες και φίλοι, για τη μεγάλη αξία της ψυχής. Ναι. Η αθανασία της ψυχής αναλύθηκε, εξερευνήθηκε, διερευνήθηκε από τους μεγάλους φιλοσόφους. Οι μεγάλοι φιλόσοφοι μίλησαν για την αθανασία της ψυχής. Περνάμε να δούμε την συγγραφική δραστηριότητα, η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Θα δούμε σε λίγο ένα βίντεο, ένα απόσπασμα της παρουσίασης του βιβλίου που έγινε στη Λάρισα πριν από λίγο καιρό. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής παρουσιάζουν την υγεία της κατάθλιψης, υγεία του σώματος, ισορροπία σώματος και ψυχής. Τι πρέπει να κάνουμε για τη δημιουργικότητά μας, για την νοηματοδότηση της ψυχής μας, για την ευτυχία μας, για την καθημερινότητά μας. Δημιουργικότητα, το ζητούμενο του χριστιανισμού, η αγάπη, το ζητούμενο του χριστιανισμού. Τι κάνουμε, απολογισμό, αυτογνωσία, να διερευνήσουμε το είναι μας, την ψυχοσύνδεσή μας. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον χρόνο, η έννοια του χρόνου, η αξιοποίηση του χρόνου στους φιλοσόφους, στους πατέρες της Εκκλησίας. Το επόμενο βιβλίο μιλάει για τον νεοπλατωνισμό, για την φύση, η φύση. Πόσο βοηθάει η φύση, η αρμονία της φύσεως, οι ενέργειες του Θεού μέσα στη φύση. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την επιβράβευση του χριστιανισμού στα πρόσωπα των μεγάλων φιλοσόφων, μεγάλο μετέωρο, τοιχογραφίες, Μονή Ιωαννίνου, ό,τι θα θέλατε να μάθετε, να γνωρίσετε για μεγάλα διαχρονικά θέματα, για την περιέργεια του ανθρώπου, για την ανησυχία, για την ανθρώπινη ψυχή στο βιβλίο «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία», «Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας» και του πατερικού κόσμου. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας και τη φιλοσοφία του τόπου μας, του έθνους μας και τη σχέση της ιστορίας με τις άλλες επιστήμες. Τέλος, ο κ. Ατζαγλής έχει γράψει «Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός», φιλοσοφία που θα μιλήσουμε σήμερα για τους φιλοσόφους, για τον Σωκράτη, «Υδροχωριστές, νέα εποχή», επόμενο βιβλίο «Συντέλεια του κόσμου», «Προφητείες από την Αποκάλυψη», από την Καινή Διαθήκη, αυτά που συμβαίνουν τώρα στη Ρωσία, αναλύονται στα έργα του κυρίου Ατζαγλή και τέλος αναγέννηση, αναμόρφωση, υδροχωριστές. Να, κύριε Ατζαγλή, επειδή ρωτάνε οι φίλοι, έχετε δημιουργήσει σκεφτικά ντοκιμαντέρ. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο σημείο αυτό, γιατί ρωτάνε πολλοί φίλοι και θα θέλανε να αυξηθούν οι ώρες της εκπομπής που εδώ όλα αυτά τα χρόνια παλεύουμε μαζί και προσπαθούμε. Μάλιστα. Υπάρχουν όμως δυσκολίες. Ναι, πρέπει... αντικειμενικές δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες, έξοδα για να δημιουργηθεί, για να υπάρξει αυτή η εκπομπή. Και τα έσοδα των βιβλίων, τα έσοδα των DVD μπορούν να βοηθήσουν τη συνέχιση ή όχι αυτής της εκπομπής. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν, κύριε Ατζαγλή, αυτά που έχετε δημιουργήσει, ένα θρησκευτικό ντοκιμαντέρ με εικόνες που μπορεί κάποιος είτε να τα ακούει είτε να δει εικόνες σωστά. Από τα Ευαγγέλια που μπορεί να τα δει στην τηλεόρασή του κτλ. Να περάσουμε λοιπόν να δούμε και να αναλύσουμε τι έχετε δημιουργήσει. Περνάμε στο βίντεο, κυρίες και κύριοι, του κυρίου Ατζαγλή, του γιατρού της Γενικής Ιατρικής, και επανερχόμαστε. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και το κήρυγμά του. Αυτή είναι η αρχή του χαρμόσυνου μηνύματος για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Στα βιβλία των προφητών είναι γραμμένο: «Στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα, για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο: «Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει».
Σύμφωνα με αυτά, παρουσιάστηκε ο Ιωάννης, ο οποίος βάπτιζε στην έρημο και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαπτιστούν για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Πήγαιναν σε αυτόν όλοι οι κάτοικοι της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίτες και όλους τους βάπτιζε στον ποταμό Ιορδάνη, καθώς ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο από τρίχες καμήλας και δερμάτινη ζώνη στη μέση του. Έτρωγε ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Στο κήρυγμά του τόνιζε: «Έρχεται ύστερα από μένα αυτός που είναι πιο ισχυρός και που εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Εγώ σας βάπτισα με νερό. Εκείνος όμως θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα». Η βάπτιση του Ιησού. Εκείνες τις ημέρες ήρθε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη. Και αμέσως ενώ έβγαινε από το νερό, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και το πνεύμα σαν περιστέρι να κατεβαίνει επάνω του. Κυρίες και κύριοι, είδαμε τα DVD του κυρίου Ατζακλή. Μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιήσει βάζοντας στο αυτοκίνητο, να τα δει στην τηλεόρασή του, διότι η ψυχολογία που έχει ανεξαρτοποιηθεί στις μέρες μας, στα χρόνια μας, εξετάζει τα συναισθήματα, τις ενέργειες του ίδιου του ανθρώπου, όπου διαμέσου ενεργειών, μέσα από τα συναισθήματα, μπορούμε να δούμε κάποιες παθολογικές συμπεριφορές, κάποιες συμπεριφορές που πολλές φορές συνδέονται με την κατάθλιψη κτλ. Κύριε Ατζακλή, λοιπόν, έχετε δημιουργήσει αυτά τα DVD, ναι. Είστε στην Πειραϊκή Εκκλησία. Αυτό που ακούσαμε είναι ένα ελάχιστο, κάτι το πολύ, πολύ λίγο ακούσαμε, 1,5 λεπτό ξέρω εγώ κλπ. Να σκεφτεί κανείς ότι αυτός ο δίσκος περιέχει 5 ώρες όλο το Ευαγγέλιο. 2,5 ώρες είναι το μικρό το Ευαγγέλιο, που είναι το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, είναι λιγότερο. Οπωσδήποτε είναι πιο μικρό σε έκταση. Πάντως, ο Λουκάς που είναι μεγάλο Ευαγγέλιο μπορεί να φτάσει στις 6 ώρες να ακούει κανείς από ένα δίσκο, να ακούει δηλαδή και να βλέπει, όπως είδαμε, διάφορα πράγματα, διάφορες εικόνες, και να βλέπει αυτές τις εικόνες και να ακούει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο ή το κατά Λουκά, Ματθαίο ή Ιωάννη Ευαγγέλιο. Νομίζω είναι ένας πλούτος αυτός και ιδίως για τους μικρούς ανθρώπους, οι οποίοι τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν, ας πούμε, και να διεισδύουν σε αυτά τα πνευματικά θέματα του Ευαγγελίου. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό και επικοδομητικό να ακούνε τα λόγια του Χριστού με αυτόν τον τρόπο που έχουμε και εμείς, με την ταπεινότητά μας, έχουμε διαβάσει, όπως ακούγεται και στην Πειραϊκή Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, χρόνια τώρα. Τώρα βλέπουμε τη σχολή των Αθηνών πριν από λίγο. Μπορεί ο συνοθέσμος να παγώσει και την εικόνα, διότι η μεγάλη προσφορά των φιλοσόφων ήταν να συνδέσουν τον μεταφυσικό με τον υλικό κόσμο. Ο κ. Ατζακλής έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την πατερική θεολογία. Να δούμε, θα δώσω λίγο το λόγο, γιατί ρωτάει ένας φίλος, να δούμε, επειδή μιλήσατε τα Ευαγγέλια και τα έχετε αναλύσει, έχετε διαβάσει χρόνια, διαβάζετε Ευαγγέλια, να δούμε σε γενικές γραμμές το συμπέρασμα όλων των Ευαγγελίων. Ξέρουμε ότι η Αποκάλυψη του Ιωάννη μας μιλάει, παραδείγματος χάρη, όπως ρωτάνε πολλοί φίλοι, αν δώσουμε ένα συμπέρασμα για μελλοντικά γεγονότα, για πράγματα τα οποία είτε έχουν βγει είτε θα βγουν, και ενθαρρύνει στο τέλος τον χριστιανό, όπου υπάρχει η ελπίδα για την επικράτηση τελικά του καλού, παρόλο τις δυσκολίες που υπάρχουν. Αν δώσουμε κάποια στοιχεία, κύριε Ατζακλή, επειδή χρόνια ασχολείστε με την ανάγνωση του Ευαγγελίου και επειδή η ψυχή μας υγεία συνδέεται με τις εικόνες, συνδέεται με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που ακούμε, έχει εξεταστεί από την επιστήμη ότι όταν διαβάζουμε ουσιαστικά πόσο αντιδράει ο εγκέφαλός μας, ο νους μας, μέσα από εικόνες, ταξιδεύουμε κτλ. Να δούμε λοιπόν λίγο τα τέσσερα Ευαγγέλια. Ποια είναι τα στοιχεία, τι περιγράφονται λοιπόν στα Ευαγγέλια, και τους ανθρώπους πολλές φορές δεν έχουν διαβάσει όλοι τα Ευαγγέλια και δεν ξέρουν ακριβώς. Λοιπόν, στα Ευαγγέλια περιγράφονται τόσα πράγματα και τόσα στοιχεία που μπορεί να εξετάσει ένας άνθρωπος φυσιολογικός, που είναι ένα βάθος αμέτρητο. Πρώτα-πρώτα τα βιβλία περιέχουν μέσα, η Καινή Διαθήκη παραδείγματος χάρη, όλη τη δράση του Χριστού αυτά τα 3,5 χρόνια της σταδιοδρομίας του. Τον περιγράφει από τη στιγμή της συλλήψεώς του, αυτό έχουμε την 25η Μαρτίου, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που συλλαμβάνεται ο Χριστός ουσιαστικά, έτσι,
μέσα στην γαστέρα της υπεραγίας Θεοτόκου. Εκτός από αυτό, έχουμε τα άλλα στάδια της ζωής του, που είναι η βάπτιση στον Ιορδάνη, που είναι η μεσιανική του πορεία μέσα στην ανθρωπότητα και ειδικά μέσα στην Παλαιστίνη και κατ' επέκταση μέσα στο ανθρώπινο στοιχείο, διότι αυτό σημαίνει η πορεία του Χριστού ενός σαρκωμένου Θεού, έτσι, μέσα στους ανθρώπους. Και τα αθάνατα λόγια τα οποία έχουν αποθησαυριστεί και έχουν παραμείνει αιώνες τώρα, γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Αλλά μερικοί λένε, α, ο Χριστός μίλαγε αραμαϊκά και τα γράψαν αραμαϊκά. Όχι ακριβώς. Ο Χριστός μίλαγε αραμαϊκά επειδή αυτοί καταλαβαίναν αραμαϊκά. Όμως τα Ευαγγέλια γραφτήκαν στην αρχαία ελληνική γλώσσα, στην ελληνιστική περίοδο εκείνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για να μπορούν να μείνουν χαραγμένα ανεξίτηλα αυτές οι έννοιες με αυτή την υπέροχη γλώσσα και έτσι παρέμειναν σε όλα τα. Οι Ρώσοι ακόμα εξακολουθούν να λένε πάρα πολλοί Ρώσοι ότι είσαστε τυχεροί γιατί έχετε τα Ευαγγέλια στη γλώσσα σας. Παίζει μεγάλο ρόλο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Πάπας, ξέρετε, λέει, η Αγία Κοινωνία είναι συμβολικά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εμείς λέμε είναι κυριολεκτικά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όπου το ξέρουμε εμείς ότι είναι κυριολεκτικά. Ο Χριστός το λέει, ότι αυτό εστί το σώμα μου. Δηλαδή γίνεται μια παράβαση των νόμων της φύσεως και το σώμα, το κρασί και το ψωμί γίνονται, μεταφέρονται, μετασχηματίζονται, μετουσιώνονται ουσιαστικά σε σώμα και αίμα του Χριστού, το οποίο εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε. Είναι πνευματική μετεσίωση. Θέλω να πω ότι το να έχεις το Ευαγγέλιο στη γλώσσα σου είναι μεγάλο πράγμα. Είναι μεγάλο δώρο. Είναι σημαντικό αυτό που λέει η κυρία Τσακλή. Εξάλλου. Εκτός από αυτά, θα έλεγα ότι τα Ευαγγέλια, να το τελειώσουμε αυτό. Ναι, κυρία Τσακλή. Ότι τα Ευαγγέλια έχουν μέσα πληροφορίες για τη μεταθάνατο ζωή. Πληροφορίες για την ποιότητα της ψυχής. Ότι η ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο, από όλο τον υλικό κόσμο. Έχει παιδαγωγικές παρενέσεις, πώς να φερνόμαστε να αγαπάμε τους γονείς μας. Συμφέρει ένα γονιό να μάθει στο παιδάκι το Ευαγγέλιο, διότι θα τον σέβεται και θα τον αγαπάει περισσότερο λόγω της εντολής του Θεού. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είναι εύση γέννητε και είναι αμακροχρόνιος γέννη επί της γης, που λέει η εντολή αυτή. Έχει λοιπόν και τις εντολές, έχει παρενέσεις, αλλά έχει και μερικές φοβεριστικές, θα λέγαμε έτσι, επιταγές, που λέει πρόσεξε, διότι αν δεν πας καλά και αν δεν είσαι κοντά στο Θεό, θα σε αρπάξει ο διάβολος. Δηλαδή, όλα αυτά σαν σύνολο, μας δείχνει δηλαδή ο Θεός, όχι για να μας φοβήσει, αλλά όπως ακριβώς μια ταμπέλα γράφει και λέει, απαγορεύεται η έξοδος από εδώ, διότι είναι γκρεμός παρακάτω, ή stop εδώ πέρα, γιατί είναι στροφή πλατεία και βγαίνουν και άλλα αυτοκίνητα για να μην έχεις πρόβλημα. Έτσι ακριβώς και ο Θεός μας προειδοποιεί τι να μην κάνουμε για να μην βρεθούμε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση. Σωστά, κυρία Τζακλή. Εξάλλου υπάρχουν και τα πατερικά κείμενα, ναι. Βλέπουμε και τη σκαφική δραστηριότητα, διότι οι ερμηνείες βοηθούν και το γένο του Ξωστόμου. Μάλιστα, στο έργο μου Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία εξετάζω πώς ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας και σαν συνέχεια των αρχαίων φιλοσόφων. Και μάλιστα, κυρία Τζακλή, αν θέλουμε να δώσουμε μια απάντηση σε ένα φίλο που ρωτάει γιατί τους πατέρες της Εκκλησίας, όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός και πολλοί άλλοι, ο Μέγας Βασίλειος κτλ., τους ονομάζουμε πατέρες και δίνουμε αυτή την ονομασία. Ναι. Θα λέγαμε λοιπόν ότι δίνουμε αυτή την ονομασία διότι οι πατέρες της Εκκλησίας ουσιαστικά αποκαλούνται με αυτό τον τρόπο, διότι έχουν αγιότητα του βίου, έχουν ορθόδοξο βίωμα και απάντησαν σε αυτές τις κακοδοξίες, σε ό,τι απασχολούσε την εποχή τους και όλα πάρα αυτά. Πάρα πολύ ωραία το είπατε. Εγώ θα προσέθετε ότι είναι θεόπνευστοί. Είναι θεόπνευστοι. Σωστά. Θεόπνευστη. Πολύ σωστά. Και επειδή έχουν την ίδια νοοτροπία με τις εντολές του Ευαγγελίου και επειδή ο Θεός θεωρείται πατέρας, και αυτούς τους λέμε κατ' οικονομία πατέρες. Δηλαδή μικρούς θεούς, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα θεωθεί, θα θεωθούν όταν γίνει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά έχουν τα στοιχεία που μας οδηγούν να πούμε ότι αυτοί θα γιάσουν, θα είναι κοντά στο Θεό, στο θρόνο του Θεού. Και όπως η Αποκάλυψη λέει ότι οι Άγιοι βρίσκονται κάτω από το θρόνο του Θεού. Και δεν είναι μόνο οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες οι Άγιοι. Είναι από όλες τις φυλές της γης. Θα μου πείτε, θα είναι Ορθόδοξοι όλοι αυτοί? Πολλοί από αυτούς οπωσδήποτε θα είναι Ορθόδοξοι. Αλλά θα δούμε και εκπλήξεις όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, τις οποίες τώρα δεν μπορούμε να φανταστούμε και δεν μπορούμε να προδικάσουμε. Ο Θεός έχει τρόπους που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα κάνει την κρίση του. Γι' αυτό, κύριε Φουντουλάκη, αν μας δίνανε εμάς τους δύο να κάνουμε την κρίση, θα πέφταμε έξω 100%. Βέβαια. Βάζαμε στον παράδεισο ανθρώπους που δεν είναι να πάνε
και στην κόλαση ανθρώπου. Μα ουσιαστικά του πιέζουμε το λόγο είναι ότι δεν πρέπει να κρίνουμε κτλ. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα απόσπασμα από την παρουσίαση στη Λάρισα του έργου μου, Η ουσία και αθανασία της ψυχής. Ένα έργο φιλοσοφικό, με θέμα κοινωνιολογίας, ψυχολογίας και που προσπαθώ να ερμηνεύσω τη σχέση σώματος και ψυχής. Περνάμε σε ένα μικρό απόσπασμα το του έργου. Ευχαριστώ. Και ατζακλή. Να το ακούσουμε. Να ακούσουμε και επανερχόμαστε στη συνέχεια αυτής της εκπομπής. Το βράδυ προσπαθούμε να χαλαρώσουμε, να ακούσουμε κάποια πράγματα και όλοι έχουμε κουραστεί είτε από τα τουρκικά σύριαλ είτε από την αναμετάδοση των ίδιων πραγμάτων με την οικονομική κρίση, με διάφορα άλλα στοιχεία που μας έχουν ταλανίσει, πολύ σε όλους. Προσπάθησα λοιπόν να ξεκινήσω όλα αυτά που λέμε, γιατί στην εποχή μας, όπως όλοι γνωρίζουν και ξέρουν, σπανίζουν οι εκπομπές πνευματικού περιεχομένου με θέματα φιλοσοφίας και θεολογίας, να μιλήσει κάποιος για ορθοδοξία, να μιλήσει κάποιος για τα δεδομένα της Εκκλησίας, σπανίζουν και υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Ο κόσμος πολλές φορές δεν γνωρίζει ότι ξεκινώντας μια τηλεοπτική εκπομπή σε οποιοδήποτε κανάλι, όχι μόνο σε κανάλι των Αθηνών, αλλά και σε κανάλι περιφερειακό κανάλι, χρειάζεται κάποιος όχι μόνο να μην παίρνει χρήματα, αλλά να πολλές φορές να βάζει και από την ίδια του τσέπη. Άρα λοιπόν, πάντοτε, κλείνοντας και πριν προχωρήσουμε στο σημερινό θέμα, πάντοτε εγώ προσπάθησα όλα αυτά τα οποία με δική μου πολιετή έρευνα, μέσα από την διδακτορική μου διατριβή, μέσα από τη συγγραφική μου δραστηριότητα, όλα αυτά τα χρόνια που έσκυψα και μελέτησα σε βάθος τα αρχαία φιλοσοφικά κείμενα, τους μεγάλους φιλοσόφους, τους πατέρες της Εκκλησίας, να δω τις ομοιότητες, να δω τις διαφορές. Και η προτυπία των λόγων μου, των διαλέξεων των βιβλίων μου είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, σήμερα όλοι έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει όλοι θέματα για την ψυχή, έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει κάποια ραδιοφωνική τηλεοπτική εκπομπή, αλλά το μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα και ζήτημα είναι να κάποιος να ακούσει και να δει πολλούς σημαντικούς θεολόγους και φιλοσόφους. Αυτό λοιπόν έκανα και στα βιβλία μου, αυτό κάνω και στην τηλεοπτική εκπομπή που έχω στο κανάλι 9 που ονομάζεται «Στα μονοπάτια της αλήθειας». Και σήμερα λοιπόν, και να μην πλατιάσω πάρα πολύ, στα 10-15 λεπτά περίπου θα αναπτύξω αυτό το θέμα, θα μιλήσω και θα περάσω σε θέματα της φιλοσοφίας και της θεολογίας, να πάρουμε, να είστε καλά. Συνεχίζουμε, κύριε Τζαγλή, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε διαλέξεις, προσπαθούμε, θα γίνουν κάποια διάλεξη στο Δήμα Μαρουσίου τις επόμενες μέρες, θα σας ενημερώσουμε, διότι η δημιουργικότητα, όταν ο άνθρωπος δημιουργεί, τα μυστικά του χριστιανισμού και της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας έχουν να κάνουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, με την ευτυχία, με την θέωση του ανθρώπου, με την ψυχική μας ισορροπία, με το τι κάναμε, έναν απολογισμό πράξεων, εάν εξετάσαμε την συνείδησή μας, τις πράξεις μας, την αυτογνωσία μας, την αυτοκριτική μας για αυτό το οποίο κάνουμε, για τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν πολύπλοκα στοιχεία μέσα στον χριστιανισμό. Υπάρχει η αγάπη, υπάρχει η δημιουργικότητα, το τι κάναμε, αν τα τάλαντα, την κλίση μας που έχουμε πρικιστεί με έφυτα χαρίσματα, την έχουμε αξιοποιήσει. Όλα αυτά λοιπόν, κυρία Τσακλή, είναι ουσιαστικά τα μυστικά και η ουσία, το πνεύμα του χριστιανισμού. Η γνώση λοιπόν, η σκέψη, οι αρετές που πηγαίνουν σαν Τσακλής, διότι όλα συνδυάζουν και όλα χρειάζονται. Δεν επαρκεί να είναι κανείς ένας καλός άνθρωπος μέσω της ηθικότητας, της ηθικής πλευράς του χριστιανισμού μόνο, αλλά και το τελετουργικό στοιχείο, και αυτό βοηθάει, κυρία Τζακλή. Ναι, κυρία Τζακλή, σας ακούμε. Είπατε ότι έχει μια ερώτηση κάποιος φίλος. Ναι, ένας φίλος ρωτάει, πριν περάσουμε την ερώτηση, μιλήσατε για την θεοπνευστία, ναι, τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, όπως πολύ σωστά είπατε, και έχετε γράψει κι εσείς ανάλογα έργα με την αρχαία Ελλάδα και τον χριστιανισμό. Να το εξηγήσουμε αυτό, ότι οι πατέρες της Εκκλησίας βοηθούν την ερμηνεία των κειμένων της Καινής Διαθήκης. Ακριβώς. Και μας δίδουν πολλά στοιχεία κτλ. Πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα φανταστούμε, έστω και αν διαβάζουμε τα ίδια πράγματα. Βεβαίως, κυρία Τζακλή. Και ένα άλλο στοιχείο που έχει να κάνει με την ερώτηση που ρωτάει κάποιος στη σημερινή εποχή, εάν επικρατεί το καλό ή το κακό, και ποιος ουσιαστικά, κυβερνά, εξουσιάζει όλο τον κόσμο. Όμως, στο σημείο αυτό, στην απάντηση αυτή έχει να κάνει και με την πληροφόρηση και με τις γνώσεις μας. Δίδονται ευκαιρίες, εμείς πώς τις αξιοποιούμε. Υπάρχει ο κόσμος
των ιδεών, όπως εξέτασε και ο Πλάτωνος, βλέπουμε στις εικόνες που περνάνε κατά διάρκεια της εκπομπής, κάτι που ήρθε και ο Χριστιανισμός να πει το ίδιο πράγμα ουσιαστικά, ότι υπάρχει ο πνευματικός κόσμος που είπε και ο Πλάτωνας για τον κόσμο των ιδεών. Ναι, κυρία Τσακλή. Λοιπόν, το ερώτημα τίθεται ως εξής. Ποιος είναι αυτός ο οποίος κυβερνάει την ανθρωπότητα, έτσι δεν είναι, τον κόσμο όλο? Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι είναι ο Σατανάς. Εκ πρώτης όψεως είναι ότι οι άνθρωποι του διαβόλου. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι κυβερνάνε οι πλανητάρχες, όπως λένε. Δεν λέει ο πλανητάρχης, ας πούμε, κλπ. Οι αρχηγοί των κρατών, ο επωνομαζόμενος πλανητάρχης κλπ. Έχω ξαναπαντήσει αυτή την ερώτηση και έχω γράψει σχετικά ένα μικρό αρθράκι, ναι, για αυτή την ερώτηση που μου κάνετε. Ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί δεν είναι παρά μαριονέτες και άβουλα πιόνια που τα κινούν από τα παρασκήνια σκοτεινές δυνάμεις, έτσι, παρασκηνιακές δυνάμεις, τραπεζιτική κόλωση. Προσέχτε, αυτοί μας κάναν τη ζημιά και σε εμάς, που μπορούν και ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις με τα οικονομικά κονδύλια και με τις δανεισμούς κλπ. Η τόκη υπερημερίας, όπως τους λένε, τόκη επιτόκων. Το κάνανε και στην Παλαιά Διαθήκη αυτό το τόκη επιτόκων. Και κάποιος προφήτης, μου φαίνεται ο Ισαΐας, λέει ότι είναι κατηραμένοι αυτοί που ζητάνε τόκους πάνω στους τόκους. Δηλαδή αυτοί οι τόκοι, τα επιτόκια. Και οι μυστικές υπηρεσίες και τα όρατα κέντρα των αποφάσεων, όπως ξέρουμε, που δεν ανακοινώνονται γιατί αυτοί κρύβονται, είναι κρυφοί κυβερνήτες. Και θα έλεγε κανείς ότι αυτοί είναι οι στοές. Τι πρέπει να κάνουμε πάνω σε αυτούς, ναι, κύριε Τσακλή, γιατί αυτοί λαμβάνουν τις αποφάσεις για τις τύχες, ναι, του κόσμου, λέει. Αθόρυβα και μεθοδικά ο κόσμος περιήλθε κάτω από την εξουσία αυτών των συστημάτων, που σαν δηλητηριώδεις αράχνες, έτσι, απομυζούν τον υδρότα των λαών κλπ. Και βρίσκονται στα δίχτυα κλπ. Έχουν σκεπάσει με τα δίχτυα τους όλη τη γη. Άλλοι δικτατορικά καθεστώτα, όργανα του Σαντανά τους λένε κλπ. Κλπ. Και πρέπει να τους προσκυνήσουμε έτσι στην παγκόσμια εξουσία αυτή για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά αν ο διάβολος είχε πλήρη εξουσία, κύριε Φουντουλάκη, και μπορούσε να κάνει αυτά που νομίζουν μερικοί ότι κάνει, δεν θα είχε εξαφανίσει εδώ και χιλιάδες χρόνια τους ανθρώπους, αν είχε πλήρη εξουσία? Δεν έχει. Ο διάβολος είναι ακούσιος, προσέξτε, ο διάβολος είναι ακούσιος υπηρέτης του Θεού. Δίχως να το θέλει, είναι υπηρέτης του Θεού. Γιατί το σχέδιο το μεγάλο το καταρτίζει ο Θεός ο ίδιος. Αυτός είναι ο άρχον. Ο Χριστός είναι ο άρχον. Ο διάβολος θα προσκυνήσει τον Χριστό και θα παραταχθεί στο τέλος την ήττα του. Το ίδιο κατά καιρούς τα όργανα, οι μυστηριώδεις λέσχες, σκοτεινές, μαριονέτες κλπ. Που στηρίζουν τους πλανητάρχες. Υπάρχει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Άγιος Ιωάννης που μας λέει: «Ή γαρ Θεός έδωκε τας καρδίας ημών, ποιήσε την γνώμη αυτού και ποιήσε μίαν γνώμη και δούνε την βασιλεία το θηρίο, άχρη τελεστώσει οι λόγοι του Θεού». Δηλαδή, δίνει ο Θεός την εξουσία στο θηρίο τον Αντίχριστο για να μπορέσει να παίξει σαν κομπάρσος το ρόλο του στην σκηνή της ανθρωπότητος και μετά θα εξαφανιστεί. Εκείνος που θα μείνει θα είναι ο Θεός. Και έτσι λοιπόν, και τελειώνω, να μην επηρεαζόμαστε από τη φαινομενική αυτή καταπάτηση και επικράτηση που κάνει το κακό και να μην απογοητευόμαστε. Ο Κύριος κυβερνάει τον κόσμο και τη ζωή του καθενός μας. Δεν είμαστε έρμενα της κακίας των δαιμόνων και της ασυδοσίας των αρχόντων. Είμαστε μέσα στα χέρια της αγάπης του Θεού προνομιούχοι. Βασιλόπουλα, αν το θελήσουμε βέβαια, στο πατρικό παλάτι, πραγματικά ευλογημένοι από το χέρι του ίδιου του Θεού. Γι' αυτό το λέω, γιατί μερικοί λένε θα έρθει ο Αντίχριστος, θα μας σαρώσει, θα μας κάνει, θα μας δείξει. Θα παίξει και αυτός το ρόλο του. Αυτά περιγράφονται, ναι. Θα παίξουν όλοι το ρόλο τους και θα εξαφανιστούν από τη σκηνή της ζωής, διότι εκείνος που θα μείνει, η τελική κρίση, ο τελικός άρχον είναι ο Ιησούς Χριστός, για να μην τον οποίον δημιουργούνται πιστεύουμε. Παρανοήσεις, παρεξηγήσεις, όπως κάποιες φορές δημιουργούνται. Όλα αυτά που λέτε είναι στοιχεία της Αποκαλύψεως. Βεβαίως. Υπάρχουν στο χριστιανισμό. Ο ίδιος ο Σατανάς πείραξε τον Θεάνθρωπο. Έτσι. Άρα δεν είναι δικό μας εφεύρημα ή επινόηση ή το σκεπτικό του κυρία Ζαχλή, η ύπαρξη του Σατανά είναι κάτι που ενσαρκώνεται. Είναι τεκμηριωμένα μέσα από το Ευαγγέλιο αυτό. Μέσα στο Ευαγγέλιο. Υπάρχουν στοιχεία, όπως είπατε και εσείς, για τη μεθανάτωση ζωή μέσα στο Ευαγγέλιο. Έτσι. Και οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρονται σε αυτό. Το είδαμε πριν κάποιες Κυριακές την εβδομάδα, πριν την καθαρά Δευτέρα, την εβδομάδα της Ειρηνής, που εκεί περιγράφεται όλη αυτή η κατάσταση, περιγράφεται στοιχεία της κρίσεως. Έτσι, έτσι. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει υποκρισία, όπως είπατε, και πολλές φορές θα πρέπει να όλα αυτά να έχουν να κάνουν με το βίωμά μας, με τις πράξεις μας. Το καλό και το κακό υπάρχει και στην αρχαία Ελλάδα και στην φιλοσοφία, και πολλές φορές η ψυχική υγεία διαταράσσεται πολλές φορές
όταν υπάρχει το κακό, ενώ το όμορφο, το καλό βοηθάει στην ψυχική μας οικία. Πριν περάσουμε στο διάλειμμα, περνάμε στο διάλειμμα που μας ενημερώνει ο σκηνοθέτης. Κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Ατσακλή. Μπορείτε στο σημείο αυτό να μας παίρνετε τηλέφωνο όσο υπάρχει το διάλειμμα και να απαντήσουμε μετά στα δικά σας ερωτήματα, στη δική σας σκέψη, να δούμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε για την καθημερινότητά μας, για την ισορροπία μας, για την ψυχική μας υγεία, για να είμαστε καλά. Να λέμε στους γύρω μας, είμαστε καλά. Αυτό που πολλές φορές απουσιάζει και πολλές φορές η καθημερινότητά μας, η πραγματικότητά μας δεν απαντάει σε αυτό το θέμα για την ψυχική μας ισορροπία. Περνάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Τα βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους φιλοθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15000. Συνεχίζουμε την εκπομπή, είναι Κυριακή βράδυ, είμαστε 11:15 περίπου εδώ από το τηλεοπτικό κανάλι 9. Θέλουμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που στηρίζουν και καλύπτουν ένα μέρος των εξόδων που έχουμε σαν εκπομπή. Είδαμε στο διάλειμμα και το Άρτος και Μέλι που έχει δύο καταστήματα που κάνει προσφορές για τους φίλους της εκπομπής. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Νέα Σμύρνη, στον Χολαργό. Είναι το ελληνικό εστιατόριο Κατσαρόλα, ένα εστιατόριο με 24 ώρες φαγητό που βρίσκεται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι κοντά σας, κύριε Τσακλή, αυτό το εστιατόριο. Κοντά στη λεωφόρο με καλό φαγητό. Και το προηγούμενο αρτοσοπλαστείο έχει αγνά υλικά. Τα είδαμε κατά διάρκεια του διαλύματος. Θα τα δούμε και στο τέλος της εκπομπής. Και όποιος θέλει να προβληθεί, να διαφημίσει τις ιδέες, σε επόμενες εκπομπές θα έχουμε και ιατρικά θέματα, θα προβάλλουμε και άλλους ανθρώπους. Μπορείτε να προβάλλετε αυτό που σκέφτεστε. Καταστήματά στις ιδέες σας, θα έχουμε γιατρούς, ανθρώπους που θέλουν να προβάλλουν, να δείξουν την εργασία τους σε όλους τους άλλους φίλους και για να μπορέσουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, όπως είπε ο κ. Τζακλής και εγώ, να καλύψουμε τα έξοδα των εκπομπών και για να συνεχιστούν αυτές τις εκπομπές που σκοπό έχουν να δώσουν μια ελπίδα ουσιαστικά και στον καθημερινό άνθρωπο. Πριν περάσουμε στον κύριο Ατσακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, βλέπουμε και αυτά που προτείνουμε, διότι η γνώση μας ταξιδεύει, η κριτική σκέψη, η διερεύνηση του νου, του εγκεφάλου με καινούρια στοιχεία είναι το φάρμακο ουσιαστικά της μελαγχολίας και ό,τι μας απασχολεί. Βλέπουμε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, είναι η έννοια της ψυχής που είδαμε, η ουσία και η αθανασία της ψυχής, τι είναι η ψυχή, από τι αποτελείται η ψυχή. Είδαμε ένα απόσπασμα της παρουσίας του βιβλίου που έγινε πριν από λίγες μέρες στην Λάρισα. Το συγκεκριμένο βιβλίο, «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς. Τα βλέπουμε. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον χρόνο. «Η φύση και η σιωπή στον Πλωτίνο». Το επόμενο βιβλίο, «Αρχαία ελληνική φιλοσοφία και πατερική θεολογία και φύση και σιωπή στον Πλωτίνο, νεοπλατωνισμός». «Αρχαία ελληνική φιλοσοφία, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας». Η ιστορία έχει μέσα φιλοσοφία. Η φιλοσοφία ήταν συνδεδεμένες με την ψυχολογία αρχικά, μετά αυτονομήθηκαν και ανεξαρτητοποιήθηκαν. «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», το βιβλίο που μιλάει για την ψυχολογία και την φιλοσοφία.
μπορείτε να κερδίσετε δωρεάν βιβλία και έχουμε και άλλα δώρα. Αν τηλεφωνήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-6832-706, κερδίστε και άλλα δώρα που κάνει η εκπομπή. Τέλος, και ο κ. Τζακλής πάνω στα νοήματα της εποχής μας έχει γράψει δικά του βιβλία, δικές του εργασίες, Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός, ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας υπάρχουν σε αυτά τα βιβλία. Υδροχωριστές, νέα εποχή, νέα τάξη πραγμάτων, είναι οι προφητείες για την καταστροφή του κόσμου, όπως ερμηνεύονται αυτές οι προφητείες μέσα και η Διαθήκη και από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Και τέλος, η αναγέννηση, η αναμόρφωση, όλα τα στοιχεία είναι θεολογικά, φιλοσοφικά και θέματα ψυχολογίας. Κύριε Τζακλή, μιλάμε για την ψυχική υγεία. Η ψυχική μας υγεία έχει να κάνει με την αγάπη. Το μίσος καταστρέφει ουσιαστικά την ψυχική μας υγεία. Άρα λοιπόν, η αγάπη που υμνήθηκε από τον Απόστολο Παύλο, η αγάπη που υπάρχει μέσα από το Παρακαταμαθαίον Ευαγγέλιο και από την παραβολή της Κρίσεως, και μας κάνει εντύπωση, πριν σας δίνω σε μισό λεπτό το λόγο αμέσως, στους φιλοσόφους που βλέπουμε και τη σχολή των Αθηνών, του Ραφαήλ, βλέπουμε τη σχολή και ο σκηνοθέτης μας που μας δείξει τους φιλοσόφους, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Μας κάνει λοιπόν εντύπωση και θα αναλύσουμε και βλέπουμε και τη σχολή των Αθηνών, βλέπουμε τον Πλάτωνα να μιλάει προς τους, και να αναφέρεται περισσότερο στον μεταφυσικό κόσμο και να δείχνει προς τα πάνω, και έχουμε τον Αριστοτέλη που να δείχνει προς τα κάτω, άρα να έχει μια πιο υλική ιδεολογία, μια ιδεολογική κατεύθυνση. Όλους αυτούς τους φιλοσόφους μας κάνει εντύπωση ότι ήταν δάσκαλοι, ήταν πρότυπα, μίλησαν τη μεγάλη αξία της ψυχής, όπως ο Αριστοτέλης που τον βλέπουμε σε αυτή την εικόνα, που μίλησε για την ψυχή του ανθρώπου, για το νου του, ότι είναι το ανώτερο μέρος της ψυχής, για την ενέργεια, για τις κινήσεις της ψυχής, το που λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, για την ψυχή, το αθάνατο μέρος που είναι ο νους, όπως με λένε όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι που τους βλέπουμε σε μια περίφημη εικόνα του Ραφαήλ, της σχολής των Αθηνών, και θα απαντήσουμε και στις επόμενες εκπομπές. Άρα λοιπόν, κυρία Τζακλή, μιλάμε για την αγάπη, όπως είπαμε νωρίτερα. Ποια είναι η τροφή λοιπόν της ψυχικής μας υγεία, ακριβώς που μπορούμε να ισορροπούμε? Το λέει ο Απόστολος Παύλος με άλλα λόγια διαφορετικά, αλλά το ίδιο νόημα έχει, που λέει ότι η αγάπη διέργων ενεργουμένη. Δηλαδή, όταν η αγάπη υπάρχει στον άνθρωπο, τότε και διενεργείται με τα έργα, από το ξεχύλισμα της αγάπης, δηλαδή γίνονται τα έργα αυτά της αγάπης, τότε ο άνθρωπος είναι τέλειος. Δηλαδή, η αγάπη τροφοδοτεί την ψυχική υγεία, μια και το θέμα μας είναι η ψυχική υγεία σήμερα. Η αγάπη είναι αυτή που τρέφει την ψυχική υγεία, που τρέφει την ψυχή και την κάνει να είναι μεγαλόψυχη. Ο μεγαλόψυχος άνθρωπος έχει αγάπη προς τους ανθρώπους του. Να θυμηθούμε ένα περιστατικό με τον Κολοκοτρώνη, που ήταν μεγαλόψυχος, πραγματικά μεγαλόψυχος. Και τον λέγανε και Θεοδωράκη και Μεγάλο Θόδωρο. Δηλαδή ήταν και ψυχούλα και ψυχάρα ο Κολοκοτρώνης. Και ψυχούλα, γιατί ήταν άνθρωπος της αγάπης, αλλά ήταν και ψυχάρα, διότι ήταν ένας πολέμαρχος, ένας που είχε πάρει επάνω του όλο τον αγώνα να φέρει σε πέρα στην Επανάσταση του 21 και με δύναμη μεγάλη, έτσι με σφρίγος φοβερό, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος, με ψυχή λιονταριού πάλεψε, διότι δεν ορόδησε μπροστά σε κανέναν κίνδυνο, δεν οπισθοχώρησε σε καμία μάχη, έλεγε θα νικήσουμε, θα κάτσουμε εδώ. Όταν μάλιστα πήγανε ένα κύριε Φουντουλάκη να φύγουνε, τότε που ερχόταν ο Μέρβιλόν στην Πελοπόννησο, ο Δράμαλης. Ναι. Ο Δράμαλης στην Πελοπόννησο, ο Κολοκοτρώνης τους είπε: Πού πάτε, ρε Έλληνες, πού πάτε, ρε? Και αφήνετε, λέει, τα χωριά έτσι. Ήτανε δάσκαλοι, πρότυπα, ήτανε γενναίοι άνθρωποι. Καθίστε εδώ, ρε, και πολεμήστε. Λέει ο Θεός: Δεν ξέρετε, έβαλε την υπογραφή του να ελευθερώσει την Ελλάδα. Και την υπογραφή του πίσω δεν την παίρνει. Δεν το ξέρετε αυτό, λέει. Και τους εμψύχωσε και μπήκανε μέσα στην και πραγματικά νικήσανε, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο, με την εμψύχωση ο Κολοκοτρώνης. Είχε μεγάλη ψυχή, ήταν μεγαλόψυχος. Την άλλη φορά είχε πάει στα 40 του αδελφού του, ο δολοφόνος του αδελφού του. Και τον εγνώρισε ο Κολοκοτρώνης, αλλά δεν είπε τίποτα, τον άφησε. Τον άφησε να φάει εκεί. Και η μάνα του Κολοκοτρώνη πήγε και του είπε: Παιδί μου, λέει, ξέρεις ποιος είναι μέσα στο σπίτι? Λέει: Ποιος? Είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου, του αδελφού σου. Λέει, το ξέρω, βρε μάνα, λέει, το ξέρω. Αλλά άστονε και αυτόν να φάει, λέει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, λέει. Κοίταξε, αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο που κάνουμε στον αδερφό μας.
Τέτοια ψυχή είχε ο Λοκοτρώνης, τέτοιο πράγμα. Αυτός λοιπόν είχε μια υγιή ψυχή, κύριε Φουντουλάκη. Γιατί η ψυχική υγεία τροφοδοτείται από την αγάπη και καταστρέφεται από το μίσος. Κοιτάξτε πώς κατέστρεψαν τις ψυχές τους οι αδελφοί του Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Οι οποίοι τι κάνανε. Από το πολύ μένος που είχαν αντίον του παιδιού του Ιωσήφ, επειδή ήταν πιο χαριτωμένος από αυτούς, τον επετάξαν μέσα σε ένα λάκκο. Και ευτυχώς ένας αδερφός του πήγε και τον έβγαλε από το λάκκο. Και περνάγανε, από εκεί περνάγανε κάποιοι που αγοράζανε ανθρώπους εκείνα τα χρόνια, Βεδουίνοι και λοιπά πηγαίνανε για την Αίγυπτο και αγοράσανε τον Ιωσήφ. Και κατά θεϊκή βέβαια τύχη ευρέθηκε στο παλάτι του Φαραώ. Να είναι ο αρχισιτοπόλος του Φαραώ, να είναι ο αρχισιτιστής του Φαραώ. Αυτός που θα έχει δηλαδή τις αποθήκες και θα δίνει το σιτάρι σε εκείνους οι οποίοι δεν είχαν, διότι έπεσε σιτοδία, δηλαδή πείνα μεγάλη σε όλη τη γη εκείνη την εποχή, μέχρι που ήρθαν και τα αδέρφια του και τον προσκύνησαν για να πάρουν σιτάρι, δίχως να τον εγνωρίζουν. Διότι τότε που τον ρίξανε στο λάκκο ήταν 12 χρονών παιδάκι και τώρα ήταν 30 χρονών άντρας. Και δεν τον εγνώρισαν τα αδέρφια του, αλλά εκείνος τους γνώρισε βέβαια. Γιατί έτσι ήταν μεγαλύτερη. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η αγάπη που είχε δεν έφερε καταστροφή, θα μπορούσε να τους είχε σφάξει όλους αν ήθελε. Αλλά η αγάπη και η μεγαλοψυχία του τους συγχώρησε, μάλιστα έκλαψε μαζί τους, λέει, τους αγκάλιασε και τους έκλαψε μαζί τους και τους είπε ότι εγώ που με βλέπετε εδώ και είμαι μέσα στα ανάκτορα του Φαραώ, του Πετεφρή, δεν είμαι κανένας άλλος παρά ο αδερφός σας ο Ιωσήφ. Και αυτοί τρελαθήκανε και φοβόντουσαν μην τους κάνει και αντίπεινα. Και τους λέει: δεν πρόκειται να πειράξω κανένα, σας αγαπάω. Να πάω να φέρετε και τον πατέρα και τη μητέρα και τα άλλα αδέρφια εδώ πέρα και να ζήσουμε στην Αίγυπτο. Και έτσι από τότε αρχίζει η εγκατάσταση των Εβραίων στην Αίγυπτο. 70 άτομα λέει κατεβήκανε μαζί με τον Ιακώβ και τους 12, τα 12 παιδιά του, τους 12 πατριάρχες όπως τους λέγανε. Και από εκεί άρχισε και φούντωσε το εβραϊκό στοιχείο μέσα στην Αίγυπτο. Έτσι, εκεί ανδρώθηκε ο λαός αυτός. Εκεί έπαιρνε όλες τις εντολές του Θεού με τον Μωυσή κλπ. Που τα ξέρουμε. Μίκη Ατζακλή, εξάλλου η αγάπη είναι το ζητούμενο της εποχής μας. Ο εθελοντισμός, η πράξη αγάπης, η αγνή αγάπη, η ανιδιοτέλεια. Όπως είπαμε και νωρίτερα, όταν γνωρίζω τον εαυτό μου, γνωρίζω τα όρια μου, όλη η φιλοσοφία μίλησε, όπως βλέπουμε σε εικόνες νωρίτερα από τα βιβλία σας, από τα βιβλία μου, που μιλούμε για την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την θεολογία, μίλησε ουσιαστικά για την αγάπη, για τις αξίες, για τις αρετές, για τη γενναιότητα των μεγάλων αγωνιστών, όπως είπατε νωρίτερα, διότι παλαιότερα είναι καλός, αγαθός, είχε μια διαφορετική σημασία. Αγαθός ήταν ο άνθρωπος που είχε καλή καρδιά, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Καλός ήταν και αυτός που ήταν γενναίος, ήταν ενάρετος, ήταν όμορφος. Και βλέπουμε λοιπόν ότι οι λέξεις αυτές έχουν χάσει την σημασία τους και την έννοια τους. Άρα λοιπόν η ψυχική οικία έχει να κάνει και με την οργάνωση, έχει να κάνει με την τάξη, έχει να κάνει και με πράγματα που πολλές φορές όταν δεν επιβαρυνόμαστε, όταν είμαστε χαλαροί, όταν δεν φορτώνουμε τον εαυτό μας με πράξεις και που δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, όταν λοιπόν ξέρουμε λοιπόν τα όρια μας, που αισθανόμαστε κούραση, που είμαστε ευτυχισμένοι, διότι η φιλοσοφία μίλησε και ο Πλωτίνος που βλέπουμε και το βιβλίο «Η έννοια της φύσης, της σιωπής», διότι η σιωπή πολλές φορές λέει και ο λαός μας ότι είναι Χριστός, «Φύση και σιωπή» στον Πλωτίνο, ένα διαφορετικό βιβλίο, πρωτότυπο λογοτεχνικό με στοιχεία μέσα λογοτεχνίας, «Έννοια της φύσης και της σιωπής», γιατί ο Πλωτίνος ήταν το 204 μετά Χριστό. Έτσι λοιπόν, κύριε Ατζακλή, η υγεία της ψυχής μας, όπως βλέπουμε και στο βιβλίο, τροφοδοτείται από την αγάπη. Από την αγάπη, από τη γνώση. Γι' αυτό και το κύριο συστατικό της χριστιανικής διδασκαλίας, κύριε Φουντουλάκη και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, το κυριότερο συστατικό της διδασκαλίας της Ορθοδόξου είναι η αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος κάνει τον ύμνο της αγάπης, που είναι καταπληκτικός και θα έπρεπε να τον διαβάσουμε κάποια στιγμή εδώ, δεν είναι της ώρας βέβαια τώρα, που λέει: «Η αγάπη δεν ζητάει τα εαυτής, δεν πρεπερεύεται, δεν φυσιούται. Η αγάπη πάντα συγχωρεί, πάντα στέργει τους πάντες, διακονεί η αγάπη». Η αγάπη είναι ο νόμος της ζωής. Ο ισχυρότερος νόμος της ζωής που έβαλε ο Θεός στον άνθρωπο είναι η αγάπη. Σκεφτείτε, αν η μάνα δεν είχε αγάπη για το παιδί, δεν θα ζούσε κανένας άνθρωπος στον κόσμο. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο που είναι έτσι. Αυτό είχα μια συζήτηση σήμερα κάπου και μου λέγανε για την αιώνια ζωή ότι δεν υπάρχει κλπ. Λέω, βρε παιδιά, ακούστε να δείτε. Ο άνθρωπος
εκεί που συνηθίζει, εκεί θέλει να βρίσκεται. Δηλαδή, το έμβριο στην κοιλιά της μητέρας του κάθεται 9 μήνες. Κολυμπάει εκεί πέρα μόνο του, τρώει, δεν έχει ανάγκες κλπ. Δεν μιλάει, δεν ακούει, δεν έχει αέρα μέσα κλπ. Αλλά βρίσκεται σαν το ψαράκι μέσα στη γυάλα, έτσι. Και όταν θέλει να βγει έξω, αγωνίζεται να μην βγει. Τραβάει και κλαίει, γιατί οδύρεται, γιατί δεν ξέρει τον εξωτερικό κόσμο πώς είναι. Κατά αναλογία και εμείς φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, θα περάσουμε σε έναν άλλο κόσμο, ο οποίος θα έχει άλλες προδιαγραφές, που θα είναι ανώτερος κόσμος, όπως μας λέει και ο Χριστός, αν τύχουμε στη Βασιλεία του Θεού, θα είναι κάτι το ασύλληπτα ωραίο, το ασύλληπτα ευτυχισμένο, ευτυχές και μακάριο, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τώρα. Και κολλάμε σε αυτή τη ζωή και δεν θέλουμε να φύγουμε από τη ζωή, φεύγουμε με κλάμα. Γιατί? Γιατί μοιάζουμε με το έμβριο που δεν θέλει να βγει στον κόσμο και να δει το φως του ήλιου, γιατί δεν το ξέρει. Έτσι λοιπόν, να μην φοβόμαστε. Αυτά που μας λέει ο Χριστός είναι αλήθειες, έχουν βγει, είναι πραγματικότητες. Ακόμα και οι προφήτες αυτά που μας λένε βγαίνουν. Και το Ευαγγέλιο βρίθη από προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Και η Διαθήκη είναι χρήσιμη γιατί επαναλαμβάνει τις προφητείες που έρχονται από την Παλαιά Διαθήκη και μέσω της Καινής Διαθήκης γίνονται γνωστές στους σημερινούς ανθρώπους. Η Παλαιά Διαθήκη είναι βιβλίο που προφητεύει τον Ιησού Χριστό. Και άλλα βέβαια. Ναι, βέβαια. Και προφητεύει η Παλαιά Διαθήκη και υπάρχουν και μαρτυρίες από τους ιστορικούς της εποχής ότι όντως έζησε ο Θεάνθρωπος, μας τον περιγράφουν. Θα κάνουμε και κάποιο θέμα κάποια στιγμή για τις μαρτυρίες για την έλευση του Θεάνθρωπου. Η μεταθάνατο ζωή προφητεύεται από τον ίδιο, τονίζεται μέσα από την Καινή Διαθήκη, από τις παραβολές του πτωχού, Λαζάρου, του πλουσίου. Υπάρχουν πολλές παραβολές στην Καινή Διαθήκη. Πατέρες της Εκκλησίας μας το εξηγούν. Η αρχαία φιλοσοφία μίλησε για την ηλίσια παιδεία, για τον κόσμο που πηγαίνω είναι καλή. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι κόσμοι δεν είναι τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από τις ενοχές, από τις τύψεις, από τις συνειδήσεις, από την ευτυχία, από την απεσιοδοξία, από την στενοχώρια, όλα αυτά που περιγράφονται, βλέπουμε και τα βιβλία που προτείνουμε, που μέσα μπορεί κάποιος να διαβάσει σε απλή κατανοητή γλώσσα τι είναι φιλοσοφία, τι είναι θεολογία, η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον χρόνο, ο χρόνος, η αξιοποίησή του, τι πρέπει να κάνουμε, νοηματοδότηση. Πολλές φορές λοιπόν η ψυχή μας εκεί έχει να κάνει με έναν απολογισμό που φτάνουμε σε μια ηλικία, γυρνάμε πίσω. Να δούμε το τι καταφέραμε, το τι κάναμε. Φτάνουμε το βράδυ, κάνουμε ένα απολογισμό σκέψεων, ενεργειών. Πώς έχουμε συμπεριφερθεί με τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, τι πρέπει να κάνουμε, ποιες είναι οι σχέσεις μας, τα συναισθήματά μας, οι ενέργειές μας, οι εικόνες μας, τι σκεφτόμαστε, με τι εικόνες γεμίζουμε το νου μας, το μυαλό μας. Οι εικόνες λοιπόν είναι αποτέλεσμα της υποσυνείδησης, του συνειδητού και του ασυνείδητου, όλες τις καταστάσεις ενέστικτα ορμές. Καθώς οι φιλόσοφοι, όπως περιγράφω το πέρα του κόσμου της ψυχής, χώρισαν την ψυχή σε διάφορα επίπεδα. Βλέπουμε και γρήγορα και την δραστηριότητα του κυρίου Ατζακλή, που μιλάει και απλώς για φιλοσοφία και θεολογία. Ο κ. Ατζακλής επίσης έχει κάποια DVD, είδαμε αποσπάσματα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όπως ενδιαφέρεται, να παραγγείλει τα βιβλία σε τιμές κόστους, πολύ χαμηλές τιμές. Και μπορεί κάποιος να προβάλλει τις ιδέες του, σκέψεις του, να έρθει να παρακολουθήσει την εκπομπή. Να διαφημίσει το κατάστημά του, διότι στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε ιατρικά θέματα. Θα θέλει κάποιος να ρωτήσει κάποιο πρόβλημα που τον απασχολεί, κάτι που σκέφτεται. Μπορεί να το κάνει τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-6832-706. Έχετε κάνει μια ωραία δουλειά με τα DVD και τα Τζακλή. Ρωτάνε οι φίλοι. Κάποιοι ρωτάνε γιατί η εκπομπή γίνεται μόνο Κυριακή βράδυ, 11:25 και. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε τη δυνατότητα να γινόταν. Γίνεται και μια επανάληψη την Παρασκευή το βράδυ στις 2 η ώρα. 2 ώρα τη νύχτα γίνεται, μακάρι υπήρχαν οικονομικές δυνατότητες να γίνονται και περισσότερες φορές, να μπορούμε να καλύψουμε τα έξοδα για να μην σταματήσει αυτή η εκπομπή. Ναι, κύριε Τσακλή. Να περάσουμε στο Ευαγγέλιο. Περνάμε στο Ευαγγέλιο, κύριε Τσακλή, ναι, βεβαίως. Ωραία. Να δούμε τι ακούσαμε σήμερα το πρωί στις εκκλησίες μας. Μάλιστα. Έχουμε τον Κύριο να εισέρχεται στην Καπερναούμ. Μετά από λίγες ημέρες ακούστηκε ότι ο Χριστός διδάσκει σε κάποιο σπίτι στην Καπερναούμ και αμέσως μαζεύτηκαν πολλοί εκεί, ώστε να μην υπάρχει χώρος ούτε κοντά στην πόρτα. Και τους εδίδασκε το Λόγο του Θεού και έρχονται σε Αυτόν φέρνοντας ένα παράλυτο που τον βαστούσαν 4 άνθρωποι. Φέρουνε, η εικόνα είναι ως εξής. Έξω από το σπίτι υπάρχει ένας παράλυτος άνθρωπος σε ένα κρεβατάκι, το οποίο το βαστούν 4 άνθρωποι και θέλουν να τον περάσουν μέσα. Βλέπουν όμως ότι είναι αδύνατο να περάσουν από την είσοδο. Η πόρτα ήταν φρακαρισμένη από τον κόσμο και δεν μπορούσαν να περάσουν.
και μη μπορώντας να προσεγγίσουν το νησί μου με άλλο τρόπο λόγω του όχλου του κόσμου, ξεσκέπασαν τη στέγη και έκαναν μια τρύπα από τα κεραμίδια δηλαδή εκεί και κατέβασαν από εκεί το κρεβάτι που κατάκητο ο παραλυτικός. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη αυτών, λέει στον παραλυτικό, «Τέκνον μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Ξέρετε, κύριε Φουντουλάκη, ότι και αγαπητοί φίλοι, ότι το να συγχωρείς αμαρτίες και να το πάρεις επάνω σου, δηλαδή εγώ σου συγχωρώ αμαρτίες, είναι ένα πράγμα, ήταν ένα πράγμα τραγικό για εκείνη την εποχή. Γιατί πίστευαν ότι μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Δεν είχε έρθει ο Χριστός ούτως ώστε να δώσει στους Αποστόλους τη συγχωρητική δύναμη και οι Απόστολοι που έδωσαν στους ιερείς που έχουμε σήμερα εμείς τους ιερείς να συγχωρούν μέσω του Θεού αμαρτίες, έτσι. Αλλά τότε δεν υπήρχε αυτό. Ήτανε πρωτοτυπία. Οπότε αυτοί τι πάθανε. Αυτοί άρχισαν να σκέπτονται μέσα τους ποιος είναι αυτός που λέει αυτό το πράγμα. Τέκνον σου συγχωρούνται οι αμαρτίες. Διαλογίζονταν αυτά τα πράγματα, λέει, μέσα στο μυαλό τους. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιλάει έτσι και λέει βλαστήμιες. Βλαστημάει δηλαδή κατά του Θεού. Παίρνει την ιδιότητα του Θεού να συγχωράει αμαρτίες πάνω στη γη. Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνο ο Θεός, έλεγαν οι Φαρισαίοι μέσα στο μυαλό τους. Είχαμε τον ενδιάθετο λόγο, έτσι. Ο ενδιάθετος λόγος είναι ο λόγος ο οποίος δεν έχει βγει ακόμα από τον άνθρωπο, αλλά είναι μέσα στη σκέψη του. Θα βγει σαν προφορικός ή γραπτός. Έχουμε τρία είδη λόγου. Τον ενδιάθετο, τον γραπτό και τον προφορικό. Εμείς χρησιμοποιούμε πιο πολύ βέβαια τον προφορικό γιατί δεν σκεφτόμαστε πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ο ενδιάθετος. Δηλαδή αυτός που πρόκειται να βγει από τον άνθρωπο, έχει αποφασίσει ο άνθρωπος να τον βγάλει έξω από την διάνοιά του. Λοιπόν, αυτοί δεν είχαν βγάλει το λόγο έξω, τον είχαν μέσα στις διάνοιές τους, σαν ενδιάθετο λόγο. Και παρόλα αυτά, ο Ιησούς καταλαβαίνει τι σκέφτονται και αμέσως νιώθει το πνεύμα του αυτά που σκέφτονται και τους λέει ο Ιησούς. Τι διαλογίζεστε τέτοιους λογισμούς μέσα στις καρδιές σας? Τι είναι ευκολότερο να πεις στον παραλυτικό? Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου? Ή να του πεις σήκω και πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτησε? Τι εννοεί εδώ? Εννοεί ότι αν πεις σήκω και πάρε το κρεβάτι σου και περπάτησε, πάει να πει ήδη έχει συγχωρέσει τις αμαρτίες του. Γιατί άμα τις αμαρτίες αυτές δεν μπορεί να περπατήσει, αλλά αν είναι συγχωρεμένος από το Θεό, μπορεί να περπατήσει. Επομένως το ίδιο πράγμα είναι. Τι να του πεις, περπάτησε, σήκω και περπάτησε, ή να του πεις συγχωρούνται οι αμαρτίες. Και συνεχίζει και λέει, τι είναι ευκολότερο στον παραλυτικό να πω? Συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, παιδί μου? Ή να του πω σήκω και πάρε το κρεβάτι σου και περπάτησε? Εσείς θεωρείτε το δυσκολότερο το δεύτερο. Να του πω δηλαδή πάρε το κρεβάτι σου. Λοιπόν, για να μάθετε πως ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες στη γη, λέει τότε στον παράλυτο, σε σένα μιλώ, σήκω και πάρε το κρεβάτι σου και περπάτησε και πήγαινε στο σπίτι σου. Και σηκώθηκε αμέσως ο παράλυτος, αφού πήρε το κρεβάτι του και βγήκε μπροστά από όλους που τον είδαν και δόξαζαν τον Θεό και έλεγαν ότι ποτέ δεν είδαμε τέτοια πράγματα. Είχε τόση δύναμη το σώμα του πια, που μπόρεσε και βγήκε από την κανονική πόρτα. Έκανε δηλαδή στην πάντα όλους. Ο πρώην παράλυτος που δεν μπορούσε να σηκώσει το δάχτυλό του, τώρα τι κάνει? Συμπιέζει τον κόσμο και βγαίνει έξω από την πόρτα. Όταν τον είδα λοιπόν, όλοι τι είπαν? Ευλογημένος, λέει, είναι ο Θεός που έδωσε αυτή τη δύναμη σε αυτόν τον άνθρωπο να σηκωθεί. Εδώ αποδεικνύεται ότι ο Θεός μέσα στις άλλες ιδιότητές του έχει και τη θεϊκή ιδιότητα να συγχωρεί αμαρτίες. Στα άλλα θαύματα του δεν φαίνονταν. Όταν έλεγε. Όταν είπε να γίνουν τα ψάρια, από δύο ψάρια να γίνουν τόσα ψάρια ή τα πέντε ψωμιά, φαινόταν σαν ένα κοινό θαύμα. Εδώ όμως τώρα επικοινωνεί με την ψυχή του ανθρώπου, την στηρίζει, όπως είπατε και εσείς για τις ψυχές προηγουμένως, της δίνει την υγεία της που είχε χάσει και μια υγιής ψυχή μεταφέρεται σε ένα υγιές σώμα, του δίνει δύναμη και αυτό το σώμα ξαναπαίρνει τις δυνάμεις που είχε παλιά και μπορεί και σηκώνεται και φεύγει, θεραπεύεται η παράλυσή του. Πράγμα το οποίο σοκάρισε τους γύρω ευρισκομένους ιερείς. Πείτε μας ένα συμπέρασμα, Τσεκουπή, γιατί πάμε προς το κλείσιμο, κυρία Τσεκλή. Το συμπέρασμα είναι ότι υπήρχε εδώ ένα πείσμα αυτών των ανθρώπων να τον φτάσουν κοντά στον Χριστό, τον παράλυτο, να πάει κοντά στον Χριστό. Γιατί τι έκαναν? Εφόσον δεν μπορούσαν να μπουν κανονικά από το σπίτι, πήγαν από τη σκεπή. Έκαναν δηλαδή μια ευρεσιτεχνία εκείνη την ώρα, ένα τέχνασμα, έτσι ανακάλυψαν, έγιναν εφευρέτες για να βρουν τρόπο να φτάσουν τον Χριστό και πράγματι τον ευρήκαν. Θα μπορούσε να πει κανείς, μα ξεσκέπασαν τη σκεπή,
Τότε ήταν τα κεραμίδια αυτά τα οποία εύκολα ξεσκεπαζόντουσαν και τα ξανασκέπαζες πάλι. Και έτσι έγινε αυτό. Γιατί αν ήταν τσιμέντο δεν θα μπορούσαν να μπουν από τη σκεπή οπωσδήποτε. Αυτό το πείσμα που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να φτάσει στον Χριστό. Χρειάζεται ένα πείσμα, χρειάζεται μια επιμονή, χρειάζεται να το πιστέψει για να το κάνει. Εξάλλου η πίστη, ο έρωτας της ψυχής, όπως όλα αυτά ωραία τα είπατε, του ανθρώπου, σε μισό λεπτό σας δίνω αμέσως το λόγο, ο έρωτας του ανθρώπου, της ψυχής, της ψυχικής υγείας του ανθρώπου, απέναντι στον Θεό, είναι κάτι που έχει ερευνηθεί, υπάρχει, διότι ο Αριστοτέλης τόνισε ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά είναι ένα ανήσυχο πνεύμα, ένα πνευματικό «ον», με έμφυτη μέσα την περιέργεια, την ανησυχία, και βλέπουμε ότι στον Πλωτίνο, που τον είδαμε και νωρίτερα τη φωτογραφία του που υπάρχει στο βιβλίο μου «Φύση και σιωπή στον Πλωτίνο», τονίζει, βλέπουμε και τον Πλωτίνο στην φωτογραφία μου, στη φωτογραφία του βιβλίου μου, δηλαδή αυτό εννοώ, ο Πλωτίνος τονίζει ότι η ψυχή όταν έρθει σε επαφή με το καλό, ουσιαστικά με το αγαθό, με το ένα, όπως κατονομάζει τον Χριστό, γιατί τον θεάνθρωπο, συγγνώμη, τον Θεό και γενικότερα το ένα, το αγαθό, όπου είναι το ένα, ο νους και η ψυχή, κάτι που ο Χριστιανισμός λέει Θεός, Πατήρ, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Η ασκητική λοιπόν του Πλωτίνου ομοιάζει με τον ασκητική του μοναχισμού. Ο έρωτας της ανθρώπινης ψυχής είναι αυτό το ζητούμενο ουσιαστικά και του χριστιανισμού. Το συμπόσιο λοιπόν του Πλάτωνα, που στοιχεία έχει πάρει και από την πολιτεία του Πλάτωνα, ο Πλωτίνος 204 μετά Χριστό, ερμήνευσε, γεφύρωσε το χάσμα των στοιχείων που βλέπουμε. Του Πλάτωνα λέει πράγματα που βλέπουμε και πράγματα που δεν βλέπουμε. Τα γεφύρωσε λοιπόν ο Πλωτίνος, αναμόρφωσε ουσιαστικά τα στοιχεία του. Ο κ. Τσακλής λοιπόν έχει το λόγο, ναι, κύριε Τσακλή, πείτε μας. Και βλέπουμε και τη σεραφική δραστηριότητα παράλληλα στον έργο ότι τον τελικά, ναι, αυτός Τσακλή, ο συγκερασμός, βλέπουμε και τα έργα μας, ναι. Αυτός ο συγκερασμός των ενιών, των μεγάλων φιλοσόφων κλπ. Η Εκκλησία μας τα ξεχώρισε σε βιβλία που μιλάει ο ίδιος ο Θεός, σε εργαλεία που μιλάνε Άγιοι συγγραφείς. Και πετάμε όταν διαβάζουμε αυτά τα βιβλία. Βρισκόμαστε σε άλλο μήκος κύματος, διότι το Άγιο Πνεύμα σου ανοίγει δρόμους και σου δίνει χαρά και γόνιμο προβληματισμό. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τους λόγους του Αγίου Πνεύματος με την πνευματική μελέτη, με την προσευχή, όπως με την προσευχή μιλάμε στο Θεό και με την Άγια Γραφή ακούμε το Θεό και κουβεντιάζουμε ουσιαστικά με το Θεό. Τα πατερικά βιβλία, όπως είπατε, ναι, είναι να κλείσουμε γιατί με πιέζουν πάλι. Αθάνατη θησαυρή του Πνεύματος. Έργο. Τα έργα αυτά είναι πιο πολύτιμα από το χρυσάφι όλου του κόσμου. Ο Μέγας Βασίλειος που σπούδασε ιατρική, ρητορική, φιλοσοφία, θρησκεία, τα πάντα, ναι, άφησε τον κόσμο και έγινε για 5 χρόνια, μπήκε σε ένα κελάκι και έγινε μοναχός. Εκεί τον επισκέφθηκε ο Θεός και του έδωσε το θαβόριο φως. Δηλαδή έλαμψε ο Άγιος Βασίλειος, ναι, έλαμψε όπως ο Χριστός στη μεταμόρφωση. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσακλή. Αυτά λοιπόν είναι. Η λάμψη που μας δίνει η ο λάμψη, Θεός. Ο Άγιος Σημαίων Θεολόγος μιλάει για το ανέσπερο φως. Έτσι, το φως που μιλάει η πατερική θεολογία. Είναι απόδειξη ότι υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, ναι, για το Άγιο Πνεύμα που είναι εύχομαι το τρίτο πρόσωπο. Όλοι να το αποκτήσουμε. Ναι, να το αποκτήσουμε. Το τρίτο πρόσωπο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής. Βλέπουμε και τους χορηγούς Άτος και Μέλ και Κατσαρό Ελληνικό Εστιατόριο. Όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, να μας μιλήσουν, να καταθέσουν τις απόψεις τους. Επόμενη φορά, Θεού θέλοντος, θα έχουμε ένα ιατρικό θέμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ, η ώρα έχει φτάσει 11:30, οπότε κλείνουμε, σε ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Υπάρχει όμως το τηλέφωνο για όλη την εβδομάδα να επικοινωνούμε μαζί σας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Χαίρετε, χαίρετε, κύριο. Καλό ξημέρωμα.